Κυριολεκτικά διαπυρός πέρασαν συναισθηματικά οι θεατές που βρέθηκαν χθες το βράδυ στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο για να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα επαναπροσδιορισμού της τέχνης, του διαφορετικού του άλλου, του πρόσφυγα, του ανάπηρου και εν τέλει της ίδιας της ζωής. Η παράσταση της ομάδας Νταγίπολη Dance Company με σαφέστατες αναφορές και στη μικρασιατική καταστροφή καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Όλα τα παιδιά που βιώνουν μια συνθήκη αναπηρίας νομίζω ότι πρέπει να βγουν προς τα έξω όσο τους επιτρέπει βέβαια η πόλη τους, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα οι πόλεις δεν είναι και πολύ φιλόξενες για τα ανάπηρα άτομα. Μέσα από αυτό θέλουμε να μιλήσουμε για την προσφυγιά, για το μαζί, για το πώς υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που είναι κατατρεγμένοι και κάνουν και τους στηρίζουμε για μια νέα αρχή, γιατί αυτή είναι μια ιστορία που είναι σύγχρονη και είναι χρέος όλων μας να φροντίζουμε τον άλλον. Η Νταγίπολη Dance Company είναι μια ομάδα που παραδίδει μαθήματα ζωής, μιας και αποτελείται από ανάπηρους και μη χορευτές που αναφέρονται στη γοητεία που ασκεί η ανθρώπινη ποικιλομορφία. Οι νοσταλγικές και μελαγχολικές μελωδίες του Κώστα Λιβαδά, σε συνδυασμό με τη μοναδική ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγκοπούλου, ξυπνούν μνήμες της καταστροφής του 1922, καθυλώνοντας το κοινό. Άφησα πίσω μου το ρεπερτόριό μου και ασχολήθηκα με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, ας πούμε. Γιατί είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Μια ανάμνηση Σμύρνης, γιατί αυτό είναι το θέμα του φετινού έργου, γι' αυτό λέγεται Διαπυρός και Σιδήρου. Δεύτερον, το γεγονός ότι η Νταγίπολη και οι προσπάθειες των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα μπορούν να στοχεύουν στην υψηλή καλλιτεχνία και να σπάνε πάρα πολλά ταμπού και εμπόδια. Η παραγωγή που θα παρουσιαστεί και απόψε στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Εροφίλ είναι στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα είναι πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος της Κρήτη TV.